What the fuck news, πρωταπριλιάτικε φάρσες 2017. Όλα είναι ένα ψέμα την 1η Απριλίου, όταν οι εταιρείε από το χρόνο του gaming και τη τεχνολογίας μα βομβαρδίζουν με ψεύτικες ειδήσει από video games ή προϊόντα τεχνολογία τα οποία δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν ποτέ. Και ψέμα είναι φυσικά και το σκηνικό μα πίσω από την albapv.gr. Να ορίστε, ο Ρίου και ο Κέν είναι ακόμα εδώ. Νάτι, εδώ είναι. Δεν φεύγουνε. Μα παίρνουνε μάτι σε κάθε what the fuck news. Όλε οι ειδήσει τι οποίε θα αναφέρω βρίσκονται στο άρθρο από τα πρωιάτικε φάσει 2017 στο gamer.gr. Τώρα δεν θα τα αναφέρω όλα αυτά που είδαμε, αλλά τέλο πάντων τα πιο σημαντικά από αυτά. Αυτά που μου τράβηξαν την προσοχή. Λοιπόν, προσπερνάω τη Square Enix και πάω στο Street Fighter X από την Capcom. Λοιπόν, το Street Fighter X, για το θυμούνται, είχε κυκλοφορήσει το 1996. Εδώ λοιπόν η Capcom ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση Street Fighter X και ήταν παταγώδη αποτυχία, παιδιά τότε. Δηλαδή, ε, πραγματικά ο κόσμο ε, δεν έχει λόγο να το προτιμήσει. Αλλά τέλο πάντων είναι ένα επικό τρολάρισμα γιατί έχει στη χειρότερη ε, του Street Fighter. Ε, ανακοινώνεται πρώτα ένα sequel, α το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Οπότε σου λέει εντάξει, καλό τρολάρισμα. Ε, φυσικά όλοι το καταλάβανε ότι δεν παίζει κάτι τέτοιο. Γενικώ στην πρώτα δεν πιστεύουμε τίποτα από όσοι ε, World of Tanks στον η wargaming.net είναι γνωστή για τις σειρές World of Tanks, World of Warplanes και World of Warships. Εδώ ανακοίνωσε ένα Mars Mode, όπου θα μπορούμε να παίζουμε στον Άρη με διάφορα κολπάκια της βαρύτητας. Και βέβαια εντάξει, αυτό το, το αστείο κυρίως τράβηξε όσο ασχολούνται με το World of Tanks περισσότερο. Εγώ έχω παίξει καμιά δεκαριά αγώνες στη ζωή μου. Μετά, έχουμε τον αυτόματο παίκτη από την Nvidia. Λοιπόν, παιδιά, εδώ επικό γέλιο. Φανταστείτε όλους εσάς κυρίω τα έλεγα εσά που παίζετε League of Legends, να θέλετε να σηκωθείτε από την καρέκλα σα και να φύγετε και να πάτε κάπου, ρε παιδί μου, να ανοίξετε το ψυγείο, να πιάσετε μια μπύρα, ε, να τσιμπήσετε κάτι, κάνα μπέργκερ εκεί. Τώρα έβαλα όλα τα ανθιγίνα βέβαια, καμιά μακαρονάδα. Ε, να πάτε μέσα, ρε παιδί μου, στην κουζίνα να μα αμπουκώσετε. Ενώ παίζετε, σα έχει πιάσει μια λιγούρα. Θέλετε να φάτε ένα γλυκό, κάτι. Ε, σα πήρε τηλέφωνο η δικιά σα. Θέλετε να τη μιλήσετε στο κινητό. Τι μπορείτε να κάνετε, να φύγετε FK και να αφήσετε τον αυτόματο παίκτη Nvidia ε, με την ονομασία GTX G Assist, να αναλάβει για εσά. Δηλαδή να συνεχίσει να παίζει ένα μποτάκι λεγόμενο σαν να είστε εσεί. Τι ωραία δηλαδή, θα το καταλάβει κανεί. Μποτάκι είναι. Ε, λοιπόν, αυτό το αστιάκι, όπου δείχνει και τον τύπο στο βίντεο που σηκώνεται και φύγει από την καρέκλα. Αυτό το αστείακι εννοείται ότι το καταλάβαμε όλοι. Ήταν το πιο προφανέ πρωταπηλιάτικο αστείο. Ε, και μάλιστα έχει ρυθμίσει και για το playstyle που θα βάλετε. Ε, δηλαδή, αν, ε, θε, αν θα κάνετε, ξέρω εγώ, τόντ στον εχθρό. Έχει διάφορα κόλπα μέσα. Ε, και όλα αυτά λοιπόν από την ε, Nvidia <laughs> μέχρι και στο, στο Dark Souls έχει βάλει. Και καλά, θα φύγει σε FK και θα παίζει για σένα. Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ή μήπω όχι. Λέτε σε μερικέ δεκαετίε από τώρα να παίζουμε online και να αφήνουμε τον ποτάκι. Πάντω σε κάθε περίπτωση, παιδιά, το να παίζετε όχι εσεί οι ίδιοι, αλλά κάποιο bot σε online multiplayer είναι παράνομο. Να το ξέρετε αυτό είδατε την Blizzard, έκανε μια μήνυση και κονόμησε 8,6 εκατομμύρια δολάρια. Κορόιδα και εσείς αγοράζετε ποτάκια και η Blizzard κονόμησε για πάρτι σας. Μετά έχουμε το 8-bit Bayonetta, το οποίο είναι μια οκτάμπιτη έκδοση υποτίθεται την Bayonetta στο Steam. Είναι ακόμα online, μπορείτε να το κατεβάσετε, είναι free to play και δεν είναι καν platform. Γιατί υποτίθεται είναι platform shooter. Δείχνει την παγιονέτα σε έκδοση 8 bit. Όσοι προλάβατε εποχή Super NES Mega Drive και τα λοιπά γνωρίζετε. Και απλά χοροπηδάτε, πυροβολάτε και παίζετε αυτό. Δεν προχωράει καν στην ευθεία. Είναι λίγο fail. Αλλά έχει φάση ρε παιδί. Μετάξει, όσοι γουστάρουν την παγιονέτα μπορούν να το παίξουν. Παίζει να χαλάσετε και δύο λεπτά από την ώρα σα, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε στο Razer Saiso. Το AI Robot από τη Razer. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια συσκευή η οποία αποτελεί κατά βάση ε, ρομπότ βοηθό με δικό του AI. Είναι ένα ρομπότ το οποίο μιλάει, μπορεί και επικοινωνεί μαζί σας. Του κάνετε ερωτήσεις, σας απαντάει, ε, μπορεί να σας βοηθήσει στη δουλειά σας, να σας δώσει συμβουλές για το gaming. Ε, ένα επικό τρολάρισμα είναι ότι ε, ε, αν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου σας ας πούμε, και θέλετε να τσιμπήσετε κάτι, εδώ το, το Razer Size μπορεί ε, ακόμα και να σας δώσω συμβουλέ ότι όχι, σταμάτα να τρως, ξέρω εγώ γλυκά. Ε, εντόπισα πάνω σου υπερβολικό λίπο, ή ξέρω εγώ να σε ξυπνάει το πρωί ε, και να σου πετάει διάφορα πάνω γιατί πρέπει να ξυπνήσει και να πα στη δουλειά ή στη σχολή σου. Ε, Τέλο πάντων, το Razer Saiso είναι ένα AI robot το οποίο έχει στο στήθο του το λογότυπο τη Razer, στα αυτιά του έχει επίση Razer logo, έχει κάτι σαν headset θυμίζει βασικά, σαν να φοράει headset τη Razer, ναι. Ε, και είναι ένα ρομπότ το οποίο κάνει χαβαλέ. Όλα αυτά στα πλαίσια πρωταπληκτική φάρσα. Βέβαια, όσα βλέπετε σε αυτό το βίντεο δεν ξέρετε ποτέ αν θα κυκλοφορήσουν, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν πολλέ εταιρείε ε, οι οποίε ε, κυκλοφορούσαν ε, πράγματα τα οποία είχαν ανακοινώσει πρωταπληκτικά. Όπω με τα πάντα, στο World of Warcraft, το Miss of Pandaria, όπου είχε ανακοινώσει πρωταπηλιά τα πάντα και τελικά τα έβαλε με στο WOW. Ε, Πάντω, εγώ προσωπικά ε, θα ήθελα να έχω ένα Razer στο γραφείο μου πιστεύω και εσείς, ειδικά όσοι είστε φανατικοί της Razer Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα είχε πολύ χαβαλέ Ακόμη περισσότερο όταν θα το παραλάμβανα τζάμπα για να το κάνω review Ενώ εσείς θα το πληρώνατε 5.000 ευρώ <laughs> Κανείς δεν γέλασε με αυτό το αστείο Dating application για το PS4 Λοιπόν, η Sony ανακοίνωσε μέσω της facebook page του PlayStation Asia ένα app στο οποίο θα μπορείτε μέσω του PS4 να κάνετε flirt, να κάνετε dating με έτσι Άλλα προφίλ τέλο πάντων, να συνομιλήσετε. Υπήρχε αντίστοιχο app ε, στο PlayStation 4, αν το θυμάστε. Συγκεκριμένα με το PlayStation Home, το οποίο έκλεισε πριν από 3 χρόνια ε, και μάλιστα κράτησε 6 χρόνια συνολικά. Δεν εντυπωσίασε και τόσο. Αν το θυμάστε, ε, σα επέτρεπε μέσω ενό 3D avatar να μπείτε σε διάφορα εικονικά δωμάτια και να κάνετε συνομιλία. Ε, το κακό σε αυτό ήταν ότι, τουλάχιστον όσο το είχα ψάξει εγώ, γιατί είχα μπει κάνα 2 φορέ μέσα, δεν μπορούσε να βρει άτομα από την περιοχή σου. Δηλαδή δεν έχει και τόσο νόημα το να μιλά με άτομα από άλλε χώρε. Όταν μιλάμε για dating ή τέλο πάντων αυτό ήταν απλά ένα meeting up. Όταν μιλάμε για dating cup θα μπορούσες να έχεις φίλτρο και να βλέπεις ποιοι είναι ξέρω εγώ από Ελλάδα ή μόνο από την πόλη σου, π.χ. Αθήνα και ούτω καθεξής. Ε, το Play R, το dating cup λοιπόν που ανακοινώθηκε πρώτα παιδιά, μάλλον δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Πάντως αν υλοποιούνταν ποτέ θα είχε δόνηση στο DualShock 4, <laughs> θα είχε ειδικά avatars, romance levels, δηλαδή ε, ξέρω εγώ πόσο αλφα mail είσαι, πόσο καλά μπορεί να φλερτάρει. Ο καθένα θα έχει ένα διαφορετικό romance level. Ραντεβού στο virtual reality. Γιατί ρε παιδί μου, ποιο ο λόγο να ξοδεύει τώρα, Avengers, να τρέχει τώρα να σηκώνε, να ντίνε, να ετοιμάζεσαι. Μπε στο VR, κάνε το ραντεβουδάκι σου και πολύ είναι μέχρι εκεί. Και αν σ' αρέσει ρε παιδί μου, το, το κάνει και real life. Okay. Θα έχει online multiplayer, Υποστήριξη για όσου και τέσσερι παίχτε στην ίδια κονσόλα. Υποστήριξη split screen για να φλερτάρετε ταυτόχρονα στην ίδια κονσόλα. Δηλαδή, έστω τη σε εκείνη την ώρα και λε τη δικιά σου, ωραία, άντε. μπες να βρει κανέναν, να βρω και εγώ καμιά άλλη. Άντε. split screen, φύγαμε. Όλα αυτά στο PlayR Dating App. Το οποίο θα έχει φάση και αυτό να υλοποιούνταν. Ένα τελείω άκυρο του αστείο είναι η Feedback από την Turtle Beach. Η Feedback είναι μια τσάντα την οποία κρεμάτε στα headset σα και απλά τρώτε την ώρα που παίζετε. Οκ, okay, καμία πρωτοτυπία. Επίση, όσοι παίξετε League of Legends στην πρώτα θα είδατε ότι στα ονόματα των αντιπάλων, αντί για το όνομα του αντιπάλου, εμφανιζόταν η ένδειξη bot στο πάνω μέρο του, μαζί με το όνομα του χαρακτήρα του. Π.χ. Garen Bot, και πάει λέγοντα. Μετά είχαμε μονόκερου στο Battlefield 1. Ε, απλά στα άλογα η EA έβαλε και ένα κέρατο, δεν ήθελε και πολύ κόπο για να το κάνει αυτό. Ε, και ένα ακόμη τρολάρισμα από την Bandai Namco. Η φιγούρα του Γκέραλτ στην πανιέρα. Όπω ξέρετε, ο Γκέραλτ είναι και πολύ άντρα, κλασ, α πούμε, και δεν έχει αφήσει θηλυκό για θηλυκό. Και γνωρίζουμε τη γνωστή στάση του στην πανιέρα, στην οποία κάθεται αραχτό ε, μέσα στο ζεστό νεράκι του. Οπότε αυτό υποτίθεται ότι θα έβγαινε και σε φιγούρα εγώ ξέρω πάντω ότι η Χριστιανά θα την αγοράζει σίγουρα. Αυτά ήταν τα What the fuck news τη Πρωταπριλιά. Ε, ήταν οι σημαντικότερε πρωταπριλιάτικε ειδήσει που ξεχωρίσαμε. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να δείτε όλε τι άλλε ειδήσει, γιατί υπάρχουν περισσότερε πρωταπριλιάτικε ειδήσει τι οποίε δεν ανέφερα, μπείτε στο αναλυτικό άρθρο του gamer.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλο αυτού του βίντεο. Κάντε like αν σα άρεσε, dislike αν δεν σα άρεσε. Κάντε subscribe στο κανάλι του Gamer.gr στο YouTube και καμπανάκι για να ενημερώσετε για τα νέα μα βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά τα φιλιά μου. Έλα, πού σου ρε έχει βγει για με τον Γκέν. Ναι, έχω εδώ την αφήσα σα. Ναι, να σα τη φέρω γιατί τώρα πήρα background, δεν μου είναι πλέον χρήσιμη. Ναι, ωραία, να έρθω κι εγώ για μπύρε, ψήναμε. Ωραία, όχι μαλάκε, μην πείτε στο Ζάντζιφ. Όχι στο Ζάντζιφ, όχι. όχι, θα πιω όλο το βαρέλι με την πύρα, δεν θα έχουμε μαλάκα μετά, όχι.